Ισχυρές καταιγίδες αυτή τη στιγμή σημειώνονται, εκδηλώνονται σε περιοχές του Βόρειου Κεντρικού Ιωνίου, οι οποίες αυτές οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν σιγά σιγά και τη Δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Όσο περνάει η μέρα, θα κινείται αυτό το κύμα κακοκαιρίας ανατολικότερα και θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας και τις χερσαίες και τις θαλάσσιες περιοχές, με κατατόπους έντονα τα φαινόμενα, κυρίως στη δυτική χώρα και στα νότια τμήματα του Αιγαίου, ενδεχομένως και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από αργά το βράδυ. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία, έτσι. Η θερμοκρασία σε σχέση με το Σαββατοκύριακο έχει σημειώσει πτώση. Παρ' όλα αυτά όμως. Με την Πέμπτη που και την Παρασκευή. Ναι, σίγουρα. Γιατί σε σχέση με την Πέμπτη, όχι. Δηλαδή, ναι. Αλλά θα βρέξει, είπαμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Θα βρέξει σήμερα. Θα βρέξει και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μικρή πιθανότητα για βροχές. Στην Αθήνα σίγουρα μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν. Ίσως έχουμε και πέρασμα μιας πρόσχετης καταιγίδας. Να πούμε πολύ γρήγορα ότι γενικά συνεφιασμένος ο καιρός και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας σήμερα. Κάποια μικρά ανοίγματα ουρανού στα ανατολικά τμήματα μέχρι και το ύψος της Λέσβου. Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου, τους 15 με 16 τα υπόλοιπα περιοδικά τμήματα, τους 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σαφέστατα πιο αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Να κάνω μια ερώτηση χρηστικού περιεχομένου. Ναι. Εγώ πρέπει να έχω καμιά 150 ευρώ πετρέλαιο. Ναι. Να βάλω. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται θα είναι κρύο. Θα το κάψω. Θα ξαναβάλω. Μετά το Σαββατοκύριακο, κοίταξε, ο Μάρτης σίγουρα είναι ένας μήνας δύσκολος ως προς τις εναλλαγές. Δηλαδή, πολύ πιθανό να έχουμε θερμοκρασίες αυξημένες όπως είχαμε το Σαββατοκύριακο τώρα. Πολύ πιθανό να έρθει και ένα τριήμερο όπως θα έρθει το Σαββατοκύριακο, που θα πέσει πάλι η θερμοκρασία και θα κάνει αρκετό κρύο και θα έχουμε και κάποιες τοπικές χιονοδρόσεις, κυρίως στην κεντρική χώρα. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, είμαστε ακόμα στο Μάρτη, δεν φτάσαμε Μάη. Ας κάνουμε κι εμείς λίγο υπομονή. Μάη θα έχουμε εκλογές. 15-20 μέρες ακόμα, σίγουρα θα ζεσταθεί ο καιρός. Λοιπόν, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ομοίως και από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Αιγαίο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο εξασθενημένοι. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Όχι ότι θα δημιουργήσουν στο Νότιο Αιγαίο, απλώς θα είναι πιο ενισχυμένοι. Θα φτάνει η έντασή τους μέχρι και τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Κώστα και Μαριλένα, συνεχίζουμε.